Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για άλλη μία τρίτη βράδυ. Επιτρέπει η εκπομπή μας ζωντανά από τα το στούντιο του Word of God να έρθει στις οθόνες σας με την ελπίδα βέβαια ότι ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος θα μιλήσει μέσα στις καρδιές ολονών μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε τη χαρά βέβαια σε αυτή την εκπομπή να έχουμε και για όποιον θέλει να στείλει ένα μήνυμα στην εκπομπή μας, τα τηλέφωνά μας και τα email μας είναι στη διάθεσή σας, να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αφήνοντας ένα αίτημα, μια ευχαριστία, ε, να γράψουμε μια ενέργεια την οποία να έκανε ο Θεός, έτσι ώστε ακούγοντάς την να λάβουμε πίστη στην καρδιά μας και μαρτυρία ότι ο Θεός ακούει, ο Θεός είναι ζωντανός, επεμβαίνει, στις καρδιές των ανθρώπων, στις ζωές των ανθρώπων και βεβαίως δίνει κατά το Άγιο θέλημα αυτού. Χαιρόμαστε γιατί ο Λόγος του Θεού κηρύτεται μέσα από όλα τα μέσα αυτό τον έσχατο καιρό και χαιρόμαστε επίσης γιατί η εκπομπή μας ζωντανά φτάνει στους δέχτες σας ελπίζοντας ότι ο Λόγος του Θεού και σήμερα θα ενεργήσει μέσα στι καρδιέ σα. Η εκπομπή μα είναι το Λόγο Σου. Κάθε τρίτη λοιπόν απόγευμα ζωντανά από τα στούντιο του Word of God. Διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, επιλέγουμε ένα ωραίο κομμάτι. Όλο ο Λόγο του Θεού είναι ωραίο, όμορφο, μα οικοδομεί, μα στηρίζει, μα ελέγχει αν χρειαστεί, έτσι ώστε ο άνθρωπο να κάνει διόρθωση τη πορεία του και να περπατάει ακριβώ όπω ο ίδιο ο, ο Θεό επιθυμεί στα ίχνη του Ισού Χριστού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Σήμερα έχουμε διαλέξει μέσα από την Παλαιά Διαθήκη ένα κομμάτι του Λόγου του Θεού από το Σαμουήλ Α και το κεφάλαιο ΚΓ το 23 κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στον δούλο του Θεού το Δαβίδ έναν άνθρωπο τον οποίον ο Θεός πράγματι τον χρησιμοποίησε για την εξάπλωση της δόξας του, για τη στερέωση του Λόγου του και μάλιστα μέσα στο Λόγο του Θεού αναφέρει ότι ο Θεός Εύρον λέει τον δούλο μου, τον Δαβίδ, άντρα κατά την καρδία μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ομοιοπαθής με εμά. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, ότι όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, τους οποίους διαβάζουμε, τους ιχνηλατούμε, το περπάτημά τους και το φρόνημά τους μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμά. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, ικανότητα, κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει σήμερα. Όχι. Αντιθέτω είναι, άνθρωποι οι οποίοι όμως, σαν και εμά, οι οποίοι όμως επιθύμησαν. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σήμερα για μας στη ζωή μας. Πρέπει να επιθυμήσουμε να εκτελέσουμε όλο το θέλημα του Θεού, το, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Γι' αυτό και αυτοί οι άντρε και οι γυναίκες βεβαίως και σαφώς, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα από την καρδιά τους ένα σκοπό είχανε να εκτελούν αυτό το οποίο ο Θεός τους εντέλετο μέσα από τον ε, Λόγο Του ε, με τους τρόπους στους οποίους ο Θεός μπορεί και δύναται να επέμβει και να μιλήσει στον άνθρωπο, να τον κατευθύνει, να τον οδηγήσει, να τον συμβουλεύσει, να τον παροτρύνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εν τέλει ο άνθρωπος να εκτελεί το θέλημα του Θεού και να, να ευαρεστεί τον ίδιο τον Θεό με την πίστη Του, διότι αν ευπίστεω κανεί δεν μπορεί να ευαρεστεί στο Θεό, αλλά και να βρίσκει και χάρη ανάμεσα στου σύγχρονου του ανθρώπου, έτσι ώστε να δοξάζεται και να υψώνεται το όνομα του κυρίου των δυνάμεων. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ένα τέτοιο άνθρωπο, λοιπόν, όπω προείπα, είναι ο Δαβίδ, ο βασιλιά Δαβίδ. Δεν ήταν πάντα βασιλιά. Ο λόγο του Θεού μα λέει την ιστορία του, γνωστή στου πιο πολλού από εμά. Ένα άνθρωπο, τον οποίο ο Θεό επέλεξε, τον βρήκε μέσα στην πίμνη των προβάτων έναν μικρό τσοπάνο και όμως ο Θεός είδε, είδε την καρδιά του ανθρώπου γιατί ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων, τι είναι μέσα στον άνθρωπο, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ικανός να συνεργαστεί με το Άγιο Θέλημα του Θεού έτσι ώστε ο Θεός μέσα από Αυτόν να δοξάζεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έκανε λάθη, βρέθηκε σε δυσκολίες, αλλά για δείχτε μου έναν άνθρωπο και α βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίο δεν έκανε λάθη, δεν έπεσε σε δυσκολίε και να το πω Πιο καθαρά δεν αμάρτησε, πάντε ήμαρτον και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Όμως, όμως, αυτό που έχει σημασία αγαπητοί μας φίλοι και φίλες και πρέπει όλοι να το αντιληφθούμε και να το εξητήσουμε μέσα στην καρδιά μας είναι ότι κο κορονίδα πάνω στην καρδιά μας η επικεφαλίδα το πρώτο το οποίο πρέπει να διαφαίνεται είναι ότι επιθυμούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Όταν, πάνω, όταν αυτό είναι πάνω απ' όλα όταν η ίδια μας η ιδιοσυγκρασία έχει εννοήσει, η ίδια μας η φύση έχει καταλάβει ότι μόνο όταν θα κάνουμε το θέλημα του Θεού θα βρίσκουμε χάρη ενώπιον του Θεού και εύνοια απέναντι στους ανθρώπους, τότε πραγματικά θα επιδιώκουμε να στεκόμαστε παρόλο τις αδυναμίες μας, παρόλο την ολιγοπιστία μας, παρόλο την αμαρτία μας, το πέσιμό μας, αυτό το οποίο θα βλέπει ο Θεός θα είναι η χάρη Του να έρχεται πάνω μας να μας καλύπτει και να μας ενδυναμώνει, να μας στηρίζει και να μας οδηγεί σε ένα καινούριο και συνεχές περπάτημα μαζί, με, μαζί Του, έτσι ώστε να αποκτήσουμε τελικά αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, το Άγιο γίνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος, ευχαριστούμε τον Κύριο. Διαβάζουμε λοιπόν από την Αγία Γραφή, από την Παλαιά Διαθήκη, από τη σελίδα 288 και είναι ο Σαμουήλ Α, κεφάλαιο 23. Καπαγάμα από τις Αγίες Γραφές του Ντβάμπα. Απαγγείλατε δε προς τον Δαβίδ λέγοντες «Ιδού οι Φιλιστέοι πολεμούσαν και ηλά και διαρπάζουσε τα λόνια». Και ρώτησε ο Δαβίδ τον κύριο, τον κύριο, λέγον «Να υπάγω και να πατάξω τους Φιλιστέους τούτους». Και είπε ο Κύριος προς τον Δαβίδ «Είπαγε και πάταξαν τους Φιλιστέους και σώσαν την Κεϊλά». Και είπαν οι άντρε του Δαβίδ προ αυτόν: Ιδού, εμεί εντάφθα εν τη Ιουδαία φοβούμεθα, πόσο δε μάλλον αν υπάγομαι η εναντίον των στρατευμάτων των Φιλιστέων. Και ρώτησε πάλι ο Δαβίδ εκ Δευτέρου τον κύριο και απεκρίθη προς, ο... προς αυτόν ο κύριο και είπε: Σηκώθητη, κατέβα, Ισκεηλά, διότι θέλω παραδώσει του φιλιστέου ει τη χείρα σου. Τότε ήρθε ο Δαβίδ και οι άντρε αυτού, Ισκεηλά, και πολέμησε του φιλιστέου και έλαβε τα χτύνη αυτών και επάταξε αυτού και εν σφαγή μεγάλη και έσωσε ο Δαβίδ του κατοίκου τη Όταν δε αβιάθαρο ιό του Αχιμέλεχ έφυγε προ τον Δαβίδ, Ισκεηλά, αυτό είχε καταβεί με εφόδ εν τη χειρία αυτού και απεγγέλθη προς τον Σαούλ ότι ήλθε ο Δαβίδης και ηλά. Και είπε ο Σαούλ, ο Θεός παρέδωκε αυτόν στη χείρα μου, διότι απεκλείστης ερχόμενων εις πόλη έχουσα πύλας και μοχλούς. Και συνεκάλεσε ο Σαούλ πάντα το λα, λαό εις πόλεμο για να καταβείς και ηλά, να πολιορκήσει το Δαβίδη και τους άντρες αυτού. Και έμαθε ο Δαβίδου του Σαούλ με κανίβατο κακό εναντίον αυτού και είπε προ τον Αβιάθαρ τον Ιερέα: Φέρε εντάφθα το εφόδ. Και είπε ο Δαβίδ, κύριε Θεέ του Ισραήλ, με τα οίκουσε ο δούλος σου ότι ο Σαούλ ζητεί να έλθει ηλά για να με εξολοθρέψει, για να εξολοθρέψει την πόλη εξαιτία μου. Θέλω με παραδώσει αυτόν οι άντρε τη ηλά. Θέλει καταβεί ο Σαούλ καθώ οίκουσε ο δούλος σου. Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φανέρωσε δέομαι με προ τον δούλο σου. Και είπε ο κύριο, θέλει καταβεί. Είπε πάλι ο Δαβίδ, θέλου να παραδώσει οι άντρε τη σκελά εμέ και του άντρε μου εν του Σαούλ. Και είπε ο κύριο, θέλω παραδώσει ότι ο Δαβίδ και, το, και οι άντρε αυτού ως 600 ε, 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 σηκώθησαν και εξήλθον από Κεϊλά και πήγαν όπου η δύνατο και απεγγέλθη προς τον Σαούλ ότι διεσώθη ο Δαβίδ από ο Κεϊλά όθεν αφέθη από του να εξέλθει. Ο Δε Δαβίδ εκάθισε την ερή, εν, ερήμο εντόπισε ο χειρή και έμεινε επί το τεινό όρους εν τη ερήμο ζήφ. Και αυτός ζήτη, και αυτόν εζήτη ο Σαούλ πάσα στα ημέρα. Ο Θεό όμω. Δεν παρέδωκε αυτόν εις τη χείραν αυτού. Και είδε ο Δαβίδ ότι εξήλθε ο Σαούλ για να ζητήσει τη ζωή αυτού. Και το Δαβίδ εν τη ο ζήφ εντό του δάσου. Τότε σηκώθηκε ο Νάθαν, ο ιό του Σαούλ, και είπε προ τον Δαβίδ στο δάσο. Και, και πήγε προ τον Δαβίδ στο δάσο. Και ενίσχυσε τη χείραν αυτού εν το Θεό. Και είπε προ αυτόν. Μη φοβού, διότι δεν θέλει εύρη χείρη Σαούλ του πατρό και εσύ θέλει βασιλεύσει τον Ισραήλ και εγώ θέλω είστε δεύτερό σου. Μάλιστα και Σαούλο πατήρ μου εξέβρι τούτο. Και έκαμον αφότερη συνθήκη ενώπιον του κυρίου και κάθε Δαβίδ εντό του δάθου ο Δεν Ιωνάθαν ανεχώρησε ει τον οίκον αυτού ευλογημένο το όνομα του κυρίου. Ευχαριστούμε τον κύριο για τα μαθήματα του λόγου του Θεού, για τα παραδείγματα αυτά των άγιων ανθρώπων οι οποίοι γίνανε για μα για να εννοήσουμε εμείς οι άνθρωποι που διαβάζουμε σήμερα το Λόγο του Θεού, εμείς οι οποίοι Έχουμε την ίδια ανάγκη και την ίδια επιθυμία να μιλάμε στον Κύριο και ο Κύριος να μας απαντάει αυτή το, αυτό το μεγαλείο που στηρίζεται στη σχέση αυτή την αφίδρομη. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί, αν αγαπητοί μας φίλοι και, και φίλες, ο Ιησούς Χριστός απέθανε, ανέστη, απέθανε για τις αμαρτία μας και ανέστη για τη δικαιοσύνη μας. Τώρα είναι ζωντανό, είναι ανεστημένος, είναι εκ δεξιών του πατρός, μεσητεύει, περιμώνει. Αυτή είναι η πίστη μας, αυτή είναι η ελπίδα μας, η παρηγοριά μας. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν εδώ τον κόσμο, όχι. Όχι, η ελπίδα μας και η παρηγοριά μας είναι ότι ο Κύριος βλέπει, ακούει, αναστήθηκε. Μπορεί να επεμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου, θέλει να γνωρίζει τον άνθρωπο, θέλει να γνωριστεί σε αυτόν, θέλει να τον κατευθύνει. Επιθυμεί να ακούει τη φωνή του, του, του ανθρώπου, τα παραπονά του, τις αδυναμίες του, τα ερωτηματικά του. Γιατί? Για να καταλάβει ο άνθρωπος ότι χαίρεται ο Θεός να του απαντάει. Για να καταλάβει ο άνθρωπος ότι η μοναδική σχέση την οποία μπορεί και πραγματικά απολαμβάνει σε αυτήν εδώ τη ζωή είναι η σχέση του με τον Άγιο Θεό, τον Ανεστημένο Ιησού Χριστό. Έχει ειρήνη με τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος έχει ειρήνη με τον Θεό, μπορεί να έχει και ειρήνη με τον εαυτό του. Μπορεί να έχει ειρήνη και με τους πλησίων του. Μπορεί να έρθει σε ειρήνη έτσι ακόμα και με τους εχθρούς του. Και η επιθυμία του Θεού είναι ο άνθρωπος να ρωτάει. Για να του απαντήσει και να το κατευθύνει. Θέλει σήμερα ο Θεός να σου απαντήσει. Μην κάθεσαι σιωπηλό, Μην κάθεσαι σιωπηλή. Μην κάθεσαι απομονωμένη. Μην κάθεσαι αποσβολωμένος, λάβε θέση την οποία ο Θεός θέλει να σου συστήσει και είναι η θέση της προσευχής, της εξήτησης του θελήματος του Θεού για να έρθει ο Θεός να σου απαντήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί σε αυτό αρέσει το Θεός να απαντήσει στον άνθρωπο, να, 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 καθοδηγήσει τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον οποίον βλέπει ότι η καρδιά του είναι ειλικρινή, ευθεία. Τον άνθρωπο ο οποίος δεν με ψημυρεί, δεν αποκάμει, δεν αφιβάλλει τον άνθρωπο που η πίστη του δεν είναι μια πίστη σαν το κύμα που έρχεται και φεύγει, αλλά επιμένει, πιστεύει, ελπίζει ότι ακόμα και στη σιωπή την οποία μπορεί να έχει ο Θεός απέναντί του και αυτό είναι απάντηση. Ευχαριστούμε τον Κύριο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μαθήματα που παίρνουμε σήμερα από το λόγο του Θεού, είναι, είναι ότι ο Θεό αρέσει και δεν απαντάει. Και αυτό θέλουμε να, να δώσουμε σαν μήνυμα σήμερα. Ο Θεό θέλει να σου απαντήσει. Ο Θεό θέλει να σε κατευθύνει. Δεν θέλει να σε αφήσει σε απορίε. Δεν θέλει να σε αφήσει σε, σε μονοπάτια τα οποία δεν έχουν τελειωμό. Θέλει να σου συστηθεί, να σου δείξει ποια είναι η αλήθεια. Να σου απαντήσει ποια είναι η οδός να συστήσει σε σένα το αγαθό και το ευάριστο θέλημά του όταν εσύ το εξητήσεις. Εξήτησε σήμερα λοιπόν αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στην καρδιά σου. Ρώτησε τον Κύριό σου αυτό το οποίο αποσχολεί σήμερα η ζωή σου, τη ζωή σου, απασχολεί μέσα στη ζωή σου και να είναι σίγουρο ότι ο Θεός θα σου απαντήσει όπως ο Δαβίδ. Ο άνθρωπο ο οποίο είπαμε από την αρχή ότι είναι ένα άνθρωπο ομοιοπαθή με εμά. Ένα άνθρωπο που, ναι, μεν εκλέ, τον εκλέγει ο Θεό, το πνεύμα του Θεού για βασιλιά, αλλά από την ώρα που εκλέγεται για βασιλιά και ύστερα δεν σταματάει ο αγώνα του, δεν σταματάει η δοκιμασία του, δεν σταματάει ο κόπο του, δεν σταματάει αλλά βαίνει αυξανόμενη η ένταση στη ζωή του, διότι όλα βαίνουν και φαίνονται να είναι αντίθετα όμως μετά φόβου και τρόμου εργάζεται ο Δαβίδ αυτό το οποίο έχει λάβει από τον ίδιο τον Θεό και ξέρει τι έλαβε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν βρίσκεται κυνηγημένο από τον Σαούλ, μαθαίνει ότι η Κεϊλά έχει καταληφθεί από τους Φιλιστέους και ρωτάει τον Κύριο, Κύριε να ανέβω στην Κεϊλά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κύριε να υπάγω να πατάξω τους Φιλιστέους. Γιατί Δαβίδ ρωτάς. Γιατί δεν στέκεσαι και ρωτά κάτι το οποίο αφού εσύ του φιλιστέ του έχει κατατροπώσει ενίοτε. Γιατί δεν ρωτάς ρωτά αυτό το οποίο είναι βεβαιωμένο και όλοι μαρτυρούν ότι οι φιλιστέ είναι του χεριού σου. Γιατί. Γιατί δεν πα χωρί να ρωτήσει. Γιατί δεν κατευθύνεσαι και δεν περπατά κατά την επίνεια τη καρδιά σου, κατά την επιθυμία αυτή. Γιατί. Γιατί ξέρει ο Δαβίδ. Δεν ξέρει ο Δαβίδ ότι έχει Κύριο. Ξέρει ο Δαβίδ ότι έχει ποιμένα. Ξέρει ο Δαβίδ ότι έχει Θεό ζωντανό και αληθινό, ο οποίος κατευθύνει και διευθύνει τα βήματά του και τις επιθυμίες της καρδιάς του. Γι' αυτόν τον το ρωτάει. Σήμερα λοιπόν ρώτησε τον Κύριο. Γιατί δεν είναι ένα Θεός μακρόνθεν, ένας Θεός ο οποίος δεν θέλει να έρθει σε συνδιαλλαγή μαζί σου, αλλά είναι ένας Θεός που αρέσκεται να ακούει την κραυγή, την αίτηση, την παράκληση, την ηκεσία των παιδιών του, έτσι ώστε αυτός εντέχνος, και θαυματουργικό να έρχεται και να φαναερώνει σε αυτόν το θέλημά του. Να υπάγω, κύριε Ισκέιλα, να νικήσω του Φιλιστέου, να, να, να πολεμήσω με του Φιλιστέου. ή να μην πάω. Και έχουμε ερωτήματα, έχουμε διλήμματα, έχουμε προβληματισμούς. Όσο σοφός να είναι και ο άνθρωπος, ο άνθρωπος την, το αύριο δεν το γνωρίζει. Όσο και πνε, πνευματικός ακόμα, αν είναι ο άνθρωπος, εάν δεν σταθεί έτσι όπω ο Θεός θέλει στην καθημερινότητά του, θα χαθεί, θα παλιδρομήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο, θα χάσει την πορεία του. Καθημερινά λοιπόν πρέπει να εξητούμε το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Να υπάγω ή να μην υπάγω. Κύριε, ποιο είναι το θέλημά σου. Άνοιξε το δρόμο. Δείξε μου την οδό. Μίλησέ μου μέσα από το γεγραμμένο λόγο. Μίλησέ μου με το πνεύμα σου το Άγιο. Κατεύθυνε την καρδιά μου έτσι ώστε να κάνει αυτό το οποίο είναι το αγαθό δικό σου. Και αν βρεθώ σε ένα μονοπάτι το οποίο φαίνεται ότι είναι αδιέξοδο, δώσε μου να εννοήσω και να καταλάβω γρήγορα ποια είναι η οδός. Και ο Θεός μιλάει, και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτή είναι, αυτό είναι το μεγαλείο της πίστεώς μας. Ότι ο Θεός μιλάει. Μιλάει, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Στον 21ο αιώνα ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, στον άνθρωπο που θέλει να ακούσει τη φωνή του. Στον άνθρωπο το οποίο η καρδιά του πάλεται. Στον άνθρωπο το οποίο το σώμα του έρχεται σε ρίγους όταν επιθυμεί να ακούσει τη φωνή του Κυρίου του. Ο Θεός μιλάει και πίστεψε σε ένα Θεό ο οποίος μιλάει. Μην κάθεσε λοιπόν εσύ μου γκος, αλλά μίλα και εσύ. Πρόφερε τα χείρι στα χείλη σου, το έτοιμά σου, το παραπονό σου. Πες την αντίρρησή σου. Όμω δόξα σε εκείνον ο οποίο επιθυμεί να φέρει στη ζωή σου την αγαθή απάντηση. Ευχαριστούμε τον κύριο. Να υπάγει, Δαβίδ, να υπάγει και να πατάξει του Φιλιστέου ήταν η εντολή του κυρίου και πραγματικά ο Δαβίδ θα θελήσει να την εκτελέσει. Βεβαίως το περιβάλλον το οποίο βρίσκεται εκείνη την ώρα, Δαβίδ, με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αυτή την πίστη, αλλά και την επικοινωνία, τον καθυστερεί Πρόσεξε σε ποιο περιβάλλον βρίσκεσαι. Πρόσεξε πώ ακού αυτό το οποίο ηχεί στα αυτιά σου από του διπλανούς σου. Πρόσεξε. Δεν επιθυμούν όλοι το καλό σου. Δεν ξέρουν όλοι, μάλλον κανένα δεν ξέρει την αλήθεια. Πας άνθρωπος ψεύτης, μόνο εις, ο Θεός είναι αληθής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο, Δα... ο Δαβίδ αναγκάζεται θα πω εγώ ή θα έρθει, αν μου επιτρέπετε, σε ολιγοπιστία να ξαναπάει στο Θεό. Να ξαναρωτήσει το Θεό. Η προσευχή μας είναι σήμερα να μπει αυτή η βεβαιότητα μέσα στην καρδιά μας, ότι ο Θεός επιθυμεί να μας μιλήσει. Ότι ο Θεός θέλει να μας κατευθύνει. Ότι ο Θεός είναι ένας Θεός ο οποίος παρατηρεί τη ζωή μας, θέλει να επέμβει μέσα στη ζωή μας για να μας κατευθύνει στην ακριβή οδός στην ακριβεστέρα οδό. Ευχαριστούμε τον κύριο. Έτσι ο, ο Δαβίδ, ρωτώντα για δεύτερη φορά, το ίδιο πράγμα θα εισπράξει. Από τον Θεό σηκώθηκε και κατέβασε και ηλά, και από εκεί και πέρα Πια ο Δαβίδ είναι έτοιμο να κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν θα τον εμποδίσουν οι φωνέ, δεν θα τον εμποδίσουν οι γνώμε, δεν θα τον εμποδίσουν οι άλλε συμβουλέ. Τώρα κάνει ένα χ σε όλα τα άλλα και αυτό το οποίο σε συμβουλεύω και σε προτρέπω σήμερα στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι να κάνει χ σε ό,τι η χ δίπλα στα αυτιά σου και δεν είναι από τη φωνή του Θεού. Δεν είναι από το λόγο του Ευαγγελίου. Δεν είναι από το πνεύμα το Άγιο. Πε Κύριε, σήμερα θέλω να ακούσω τη φωνή Σου ξεκάθαρη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλ, θέλω να με κατευθύνει με ακρίβεια. Στην εκπλήρωση του αγαθού θέληματός Σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πράγματι ο, 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 ο Δαβίδ θα κατεβεί, θα πολεμήσει τους φελιστέους και θα τους κατατροπώσει κατά την εντολή του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί... Ο Θεό δεν κάνει ποτέ λάθο, παρόλο που μπορεί καμιά φορά η φωνή του, η οδηγία του να μα φαίνεται δύσκολη, να μα φαίνεται απροσδόκητα, να είναι απροσδόκητα και εκπλήσιμη για, για μα, να είναι μια οδηγία, μια φωνή η οποία φαντάζει ότι δεν μπορεί να εκπληρωθεί. Όμω ο Θεό, όταν θα φέρει τη φωνή του, θα δώσει και θα εκτελέσει και το λόγο του. Ευχαριστούμε τον κύριο. Δεν τελειώνουν όμω τα προβλήματά μα. Αν σήμερα είσαι σε αλλεπάλληλες διαδρομές προβλημάτων, μη φοβάσαι. Εάν σήμερα είσαι σε μια τελεία αδυναμία, να χαίρεσαι. Γιατί όταν είσαι αδύναμος, τότε είσαι δυνατός, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και είσαι δυνατός μόνο όταν σήμερα, μέσα στην αδυναμία σου και στην ολιγοπιστία σου, ενατενήσεις στον αόρατο και ζητήσεις βοήθεια από το ζώντα και αληθινόν Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σήμερα λοιπόν, ο κύριο, εσένα που σε αισθάνεσαι αδύναμο, σήμερα θέλει να σου φανερώσει το θέλημά του. Για να δοξαστεί εκείνο. Περιμένει όμω το σινιάλο σου. Περιμένει όμω το βλέμμα σου. Τα χείλη σου. Την καρδιά σου. Την, καρ, την κραυγή σου. Έτσι ώστε να απαντήσει ακαριέα και εκείνο όπω επιθυμεί. Ευχαριστούμε τον κύριο. Τα προβλήματα συνεχίζονται. Μετά από την Κεϊλά, μετά του Φιλιστέου, ο Σαούλ τον κυνηγάει, δεν θα σταματήσει να τον κυνηγάει, έχει μάθει ότι ο Δαβίδ έχει μπει μέσα στην Κεϊλά, σε μια πόλη οχυρωμένη, βρίσκει την ευκαιρία, είναι η ώρα να, να, που ο Θεός θα σκεφτεί ο Σαούλ ότι μου τον παραδίδει το Δαβίδ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι κρίμα όμως για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί το πνεύμα του Θεού έχει αποσυρθεί από πάνω του. Μπορεί να εκτελεί τις επιθυμίες της καρδιάς του και να λέει ότι ο Θεός μου το είπε, αλλά είναι λάθος. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αγαπητοί αδελφοί και φίλοι αυτό. Να μην νομίζουμε ότι μας μιλάει ο Θεός και αντί να μας μιλάει ο Θεός να μας οδηγεί η καρδιά μας. Γι' αυτό η καρδιά μας πρέπει να είναι ταπεινωμένη ως εδάφος. Γι' αυτό πρέπει να μεριμνούμε, να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας. Να κάνουμε τον αυτοέλεγχό μας και να αναγνωρίζουμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Και όσα έχουμε μάθει, αυτά τα οποία δεν ξέρουμε είναι διπλάσια από αυτά που έχουμε μάθει. Και όσο πιο πολλά μαθαίνουμε και όσο πιο πολλά αποκαλύπτονται σε μας, τότε τόσο πιο πολύ εμείς να νιώθουμε ότι δεν έχουμε καμία αξία. Ευχαριστούμε τον Κύριο και όχι να νομίζουμε ότι τώρα πάμε καλά. Ότι τώρα βαδίζουμε όπως θέλει ο Θεός, να, μας τον παρέδωσε και το Δαβίδ. Πάμε να πολεμήσουμε εναντίον του γιατί χειρ Θεού είναι μαζί μας. Όχι. Όχι. Ας μην καταντήσουμε και συγχωρέστε με για την έκφραση όπως αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει την παρουσία του Θεού, έχει χάσει τη φωνή του Θεού, έχει χάσει την οδηγία του Θεού και κινείται μόνο κατά την επιθυμία της καρδιάς του. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα γίνει καλός αυτόν όπω δεν έγινε βέβαια, ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά και εμεί να προσέχουμε σήμερα, γιατί και σε εμά, αν το περπάτημά μα είναι κατά αυτό τον τρόπο, δεν θα γίνει καλό σε εμά. Όχι ότι ο Θεό ευθύνεται γι' αυτό, αλλά όταν ο Θεό σε προειδοποιεί ότι από εκεί που περπατά θα φτάσει στον κρεμό και εσύ. Δεν το αναγνωρίζεις πιστεύοντας ότι αυτή είναι η αγαθή οδό, η πιο σύντομη οδό, η πιο όμορφη οδό, τότε θα πέσει στον κρεμό. Αλλά ο Θεός Θεός σου έχει δείξει ποια είναι η οδός, σου έχει δείξει ποια είναι η αλήθεια, σου έχει δείξει που είναι το φως, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Σαούλ λοιπόν εξτρατεύει εναντίον του Δαβίδ, ευχαριστούμε τον Κύριο και έτσι ο, ο Δαβίδ θα βρεθεί ακόμα σε μία δύσκολη θέση την οποία δεν πρόκειται να την αποφύγει εάν δεν λάβει σαφή οδηγία. Κύριε θα έρθει ο Σαούλ οι άντρε τη Κεϊλά θα με παραδώσουνε. Τι να κάνω, κύριε. Κύριε Θεέ του, Ιρε... του... του Ισραήλ, φανέρωσε με δέομαι προ τον δούλο σου. Τι ωραία καρδιά. Φανέρωσε με, κύριε. Όχι προ τον βασιλιά σου. Όχι προ τον κεχνισμένο σου. Και αν πάντα τα διατεταγμένα κάνετε, λέει ο λόγο του Θεού, αχρή δούλοι είσαστε. Δούλη και αχρή μάλιστα. Και αυτό το έχει καταλάβει ο Δαβίδ. Αυτό λέει, σε παρακαλώ Θεέ μου, φανέρωσε στο δούλο σου τι να κάνω. Έχω ανάγκη πάλι από τη φωνή σου. Και είπε ο Κύριος πάλι, θέλει καταβή. Και είπε πάλι ο Δαβίδ, θέλουν σε παραδώσει, οι άντρες της Κεϊλά με. Και είπε ο Κύριος, θέλουν σε παραδώσει. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, πόσο θαυμαστό είναι αυτό το οποίο ο Θεός φανερώνει σήμερα σε εμά. Αυτό τον διάλογο τον οποίο κάνει με τον άνθρωπο αυτόν του Δαβίδ, αλλά και περισσότερο αυτή την επιθυμία που βάζει σήμερα ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Ναι Κύριε, όπως αυτός ο άνθρωπος εξήτσε τη φωνή σου και εσύ απάντησες και εγώ σήμερα, σήμερα θα σταθώ ως ακρίος δούλος σου, ως λογιζόμενος μηδέν για να εξητήσω τη φωνή σου, για να μάθω την οδηγία σου, για να σταθμιστούν τα βήματά μου πάνω στον Άγιο Δρόμο σου, για να μπορώ κι εγώ να απολαμβάνω όχι ένας στερημένος και ένας καχεκτικός άνθρωπος του Θεού, αλλά ένα παλικάρι του Πνεύματος του Αγίου, ένας Άγιος, ένα Άγιο παιδί το οποίο εκτελεί το θέλημά σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό θέλουμε σήμερα να γίνει σε μας. Και σε παρακαλούμε Κύριε κάντο, φανέρωσέ μας, δώσ' μας την δύναμη να μπορούμε να σταθούμε έτσι όπως μας θέλεις. Βρίσκεται ο, Παύλος στην Κόρινθο, απεσταλμένος δικό σου, άνθρωπος με καρπό πολύ και όμως η ενάντια είναι πολύ. Θα τον αφήσει μόνο του λέτε, όχι, μη φοβού του λέει Παύλος. Γιατί σε αυτήν εδώ την πόλη εγώ έχω ψυχές πολλές. Μη φοβού. Και ο Παύλος έμεινε στη, στην Κόρινθο. Γιατί. Γιατί άκουσε την οδηγία του Πνεύματος του Θεού να έρχεται ξεκάθαρη στα αυτιά του όπως και τότε όταν ταξίδευε μετά αργότερα για να πάει στη Ρώμη. Που ενώ είχαν μέσα από τη θάλασσο ταραχή, από κάμι όλοι, ο Θεός αποστέλνει το λόγο του και ο Παύλος θα σταθεί άντρα πίστεως και θα ομολογήσει ότι μη φοβάστε κανένας από εμά δεν θα πάθει τίποτα. Το καράβι θα χανθεί αλλά όλοι θα σωθούμε γιατί σήμερα ήρθε άγγελος του Κυρίου και με ενίσχυσε και ο Θεός έχει τρόπους να βοηθάει, να μιλάει τον, στον άνθρωπο, να του δείχνει την αγαθή οδό, να του φανερώνει τι μελιγενέστε στη ζωή του όταν ο άνθρωπος εξητήσει αυτή την οδηγία εξ όλης της ψυχής του, της καρδιάς του και της διανοιάς του και πολεμήσει όλα αυτά τα οποία γνωρίζει την άποψή του, τη γνώμη του. Το θέλω του να το καταπολεμήσει, να το νικήσει και να πει όχι όπως εγώ κύριε ξέρω, αλλά όπως εσύ ξέρεις. Και αν η εντολή φανεί δύσκολη και βαριά σε μένα, δώσ' μου και τη δύναμη Κύριε να μπορέσω να την εκτελέσω και να βραθώ δόκιμος ενώπιόν σου σε αυτή την κατάσταση και την περίπτωση, την περίσταση της ζωής. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αυτή είναι η επιθυμία του Θεού. Σήμερα είναι καιρό τον οποίο είναι ευπρόζεκτο, σήμερα είναι η ημέρα την οποία ο άνθρωπος πρέπει να ξαναενισχύσει ε, τα γόνατά του, τα χέρια του και να αναφωνήσει τον Κύριο εξητώντας την ακριβεστέρα οδό την οποία πρέπει να περπατήσει για να απολαύσει αυτήν εδώ τη ζωή αλλά και την αιώνια στο τέλος της πίστεως του ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή είναι λοιπόν η επιθυμία την οποία θέλει ο Θεός. Αν σήμερα λοιπόν δεχτούμε αυτό το λόγος, λόγο Θεού καθώς είναι, σήμερα, σήμερα θα σου μιλήσει ο Κύριος. Σήμερα θα σε κατευθύνει ο Θεός. Σήμερα θα σου δείξει που πρέπει να είσαι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σήμερα φανερώνει το Πνεύμα του Θεού στο Δαβίδ ότι ναι μεν θα διασωθείς από την Κεϊλά αλλά θα πρέπει να βρεθείς σε έρημο τόπο. Μόνος σου. Με αυτό είναι τελικά το θέλημά σου. Εκεί πρέπει να βρεθείς. Σε τόπο έρημο αλλά και οχυρό. Εκεί μέσα στην έρημο, εκεί μέσα σε αυτόν τον οχυρό τόπο, εκεί μέσα σε αυτή τη μοναξιά σου, ο Θεός θα σε ενισχύσει, θα σε δυναμώσει, θα σε στηρίξει και θα σε κάνει άντρα τέλειο κατά την καρδία του Θεού για να μπορέσει να συνεχιστεί το έργο το οποίο έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα. Εκεί, μέσα στην έρημο, στον έρημο τόπο, αλλά στο όρο το υψηλό, θα ευρεθείς δόκιμος άνθρωπος ο οποίος θα ακούσεις το, το, τη φωνή του Θεού, την απάντηση του Κυρίου και θα λάβεις τη δύναμη να εκτελέσεις αυτό το οποίο έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, είναι καιρός να λάβουμε τη θέση την οποία ο Θεός θέλει να λάβουμε. Είναι καιρός να σταθούμε επί της μας για να αφουγκραστούμε τι ο Κύριος μας θέλει αναφωνήσει σε μας για να το εκτελέσουμε με την ακρίβεια. Ευχαριστούμε τον Θεό την οποία επιθυμεί ο ίδιος ο Θεός να την εκτελέσουμε. Γι' αυτό σας παρακαλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού, σαν να μας παρακαλεί όλους ο Θεός, ας σταθούμε και ας ανακράξουμε εξητώντας τη φωνή του Θεού για την οδηγία την οποία έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία, αν μου επιτρέπετε να πω. Για να φωνάξουμε στον Κύριο, ελθέ Κύριε και δώσε σε εμά σαφή οδηγία και εντολή για τον έσχατο αυτό καιρό, για να μπορούμε να βαίνουμε αυξανόμενη νικηφόρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο και να μην αποκάμουμε μέσα σε αυτό το τέλμα, μέσα σε αυτή την αγωνία, μέσα σε αυτή την σκοτεινιά την οποία έχει απλωθεί τριγύρω μας, αλλά να γίνουμε φως, εξητώντας τη φωνή σου και περιμένοντας την οδηγία σου μόνο σε αυτό τον υψηλό τόπο, ευχαριστούμε τον Κύριο, τον οποίον μας οδηγεί το Πνεύμα του Θεού στο όρος του Κυρίου για να απολαύσουμε τη φωνή του Κυρίου και να πράξουμε το θέλημά Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Θεός θα ενισχύσει τον Δαβίδ εν περισσότερο. Θα τον κατευθύνει, ευχαριστούμε τον Κύριο, για το πώς θέλει ο Δαβίδ αυτή την ώρα να εκτελέσει τη Βουλή του Θεού. Θα τον κατευθύνει και θα τον εσυστήσει. Πώς στις καρδιές των γύρω του. Ο Ιωνάθαν θα φύγει από, προσ... από, τη... από τον το... 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 Το κύκλο του Σαούλ, από την προσοχή του Σαούλ θα φύγει να πάνε να ενισχύσει τον Δαβίδ και να του πει τι με έλεγε με τα ταύτα. Μη φοβάσαι του λέει η Δαβίδ διότι δεν θέλει ευρύ η χείρη του Σαούλ του πατρός, μου, του πατρός μου. Αλλά εσύ θέλεις βασιλεύσεις επί το Ισραήλ και εγώ θέλω είστε δεύτερό σου. Μάλιστα και Σαούλ ο πατήρ μου εξεύρει τούτο. Μη φοβάσαι άνθρωπε του Θεού. Μην δηλιάσεις άνθρωπε του Θεού. Αδελφέ μου αγαπητέ, μη φοβηθείς, Στάσου εκεί που ο Θεός σήμερα θέλει να σταθείς στο όρος της προσευχής. Δες ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα τα καλύτερα και τα συνεχόμενα. Μείνε σε αυτόν τον έρημο τόπο εξητώντα τη φωνή του Θεού και μάθε ότι ο κύριο σου και ο Θεό σου σαφώ και βεβαίω θα έρθει η συνάντησή σου γιατί αυτό είναι η επιθυμία του κυρίου να σου συνομιλήσει, να, να, συνομιλήσει με τα, με, μαζί σου και να σε κατευθύνει η πάσα την αλήθεια. Ευχαριστώ με τον κύριο. Ο Ιωνάθαν δεν έκατσε εκεί. Παρόλο που είχε την εντολή του Θεού μέσα του, είχε λόγο Θεού αντί να σταθεί με τον Δαβίδι στον έρημο τόπο, στον αγώνα δηλαδή τη προσευχή, τη εξήτηση, του θελήματο του Θεού, θα φύγει και θα μπει μέσα στο βασίλειο για να αναπαυθεί και να απολαύσει αυτά τα οποία ο κόσμο θα του προσφέρει. Οι δρόμοι χωρίζανε. Το τέλο όμω έχει σημασία. Ο Ιωνάθαν έπεσε νεκρό, ενώ ο Δαβίδ έβαινε αυξανόμενο μέχρι που τελικά ο Θεός του χάρισε όλη, όλα όσα του είχε υποσχεθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εάν μείνουμε λοιπόν πιστοί, εάν μείνουμε λοιπόν εξητώντα το θέλημα του Θεού, αν παρακαλούμε για να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου και σπέβδουμε στη θέση την οποία ο Θεός θέλει, ένα είναι σίγουρο αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ότι ο Θεός θα μας ευλογήσει με ευλογία μεγαλύτερη και πλουσιότερη και ήθε ο Θεός να μας ευλογήσει όλους μας. Αμήν.